Κατεράκι τώρα, πρώην εστεμένη, ένα πανέμορφο κορίτσι, μια υπέροχη γυναίκα, η οποία ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται μαζί μας την περιπέτεια υγείας που είχε και πώς το αντιμετώπισε. Έζησα. Θεωρώ ότι η πίστη μου με έσωσε. Μια γυναίκα που κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και να ιδρύσει το δικό της σύλλογο μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Ο λόγος για τη Σάσα Πατεράκη, η οποία σε μια εκβαθέων εξομολόγηση αποκαλύπτει πώς βίωσε τον καρκίνο και πώς κατάφερε να μην δηλητηριάσει τη ζωή της. Μια πολύ καλή μου φίλη, της εκμυστηρεύτηκα ότι στο μπάνιο, καθώς έκανα μπάνιο, έπιανα το 2013, έπιανα κάτι σαν μπαλίτσα. Το λέω έτσι για να το καταλάβουν οι γυναίκες που θα το ακούνε. Και τελικά όταν πήγα την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο, όντως ήταν αλήθεια, ήταν ένας όγκος περί τα 2,5 εκατοστά. Εγώ βρήκα το γιατρό μου, του μίλησα και μου είπε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα σε ένα γνωστό νοσοκομείο και αν θέλεις μπορεί να σε αναλάβει. Την Τρίτη το είπαμε, την Πέμπτη μπήκα στο χειρουργείο, 19 Φεβρουαρίου του 2013. Στο άκουσμα αυτής της είδησης, τι ένιωσες? Δεν φοβήθηκα καθόλου. Είναι τρελό, αλλά δεν φοβήθηκα. Απλά ρώτησα τον γιατρό αν θα ζήσω. Και μου είπε ο γιατρός ναι. Ότι δεν είναι τίποτα και θα προσπαθήσουμε να γίνεις καλά και να έχεις και δυνατή και γερή. Έκανες τις ανάλογες εξετάσεις, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία. Κάναμε, ναι. Και ιδίως οι νέες γυναίκες κάνουν ό,τι τους λένε οι γιατροί τους. Έχει χημειοθεραπείες, έχει ακτινοβολίες. Έχει το πέσιμο των μαλλιών που φοβούνται όλες το άκουσμά του, αλλά τελικά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο να γίνεις καλά. Έβαλες περούκα. Αυτό σκέφτεσαι. Ναι, βέβαια. Έβαλα 4 μήνες. Πώς αισθανόσουν όταν την έβγαζες και κοιταζόσουν στον καθρέφτη? Πάρα πολύ ωραία, τίποτα. Μετά έβαζα ένα μαντίλι, δεν μου άρεσε, ξαναβάζα την περούκα. Μετά κυκλοφορούσα χωρίς την περούκα και πήγαινα στη δουλειά. Ο άντρας σου τον άφηνες να σε δει έτσι χωρίς την περούκα? Ναι. Μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ ο Δημήτρης, ναι. Εσύ όταν έμενες μόνη σου, φοβόσουνα? Όχι, αλλά ένα κλαματάκι το έριχνα, βλέποντας το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Αλλά μετά μου φεύγε και έλεγα, α, θα σωθώ. Μπορεί να κάνω και σύλλογο, έλεγα από μέσα μου. Ποτέ δεν το έλεγα. Όχι, δεν φοβήθηκα. Είχες μία πίστη ότι θα ζήσεις? Είχα. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και πολύ. Υπάρχουν δύο είδη. Οι άνθρωποι που πιστεύουν πάρα πολύ και μην μπει κάποιος κάτι άλλο και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι μέσο. Εγώ είμαι στο πρώτο. Πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η πίστη μου με έσωσε. Έκανα τις χημειοθεραπείες και πήγαινα μόλις τελείωνα την κάθε χημειοθεραπεία στην Αγία Βαρβάρα και την προσκυνούσα και μετά ξανά. Με αυτό εγώ ένιωθα καλά. Και η αγάπη της οικογένειάς σου και του συζύγου σου είναι η καλύτερη θεραπεία. Δεν το συζητώ. Δεν φύγανε λεπτό. Κανένας. Έκανα και πάρα πολλούς φίλους. Ήρθαν πιο κοντά οι συγγενείς μου. Είναι τελείως διαφορετικό όταν ένας άνθρωπος αρρωσταίνει. Τα βλέπουμε τελείως διαφορετικό μάτι. Αναθεώρησες πράγματα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, βέβαια. Έχασα και φίλους. Γιατί στα εύκολα έρχονται όλοι και στις χαρές. Έχασα, ναι. Και φίλους έχασα και συγγενείς έχασα. Με τον άντρα σου ήρθες πιο κοντά μετά από αυτή την. Πάρα πολύ. Δεν έλειπε ούτε από τις χημειοθεραπείες μου. Και πολύ δυνατός ο άνθρωπος, γιατί έχει και αυτός περάσει πολλά προβλήματα υγείας και μου μετέδιδε τη δύναμη που είχε αυτός και ξεπέρασε τα δικά του προβλήματα. Πολύ σημαντικό. Φοβηθήκαν τα παιδιά σου τότε όταν. Ο Μάριος είναι δυνατός. Έχει πάρει κάτι από μένα. Η Κωνσταντίνα φοβήθηκε και αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Έτσι, ένα ψυχολογικό, ήταν και κορίτσι. Δεν θα υπάρξει βράδυ που θα πέσω να κοιμηθώ και να μην το σκεφτώ. Όμως κάτι άλλο βάζω στο μυαλό μου και το προσπερνάω. Σε μια γυναίκα εργαζόμενη, μητέρα και ένας άνθρωπος που θέλεις να προσφέρεις. Είσαι χρόνια στο Σύλλογο Φίλων της Ζωής, στη Γλυφάδα. Τώρα έχουμε ιδρύσει εμείς. Είναι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Αφού λοιπόν αρρώστησα εγώ, νόσησα το 2013,